Η επιστήμη ποτέ δεν επιβλήθηκε με τη βία. Θα θερήσει θύελες, γιατί η ίδια η πολιτική της όλο αυτό το διάστημα έχει αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομές, με μετακινούμενο προσωπικό από κλινική σε κλινική και σε εμβολιαστικά κέντρα. Την οργή των υγειονομικών εισπράττει η κυβέρνηση μετά τις ανακοινώσεις για άμεσο υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού είτε αναγκαστική αργία. Επιχειρεί η κυβέρνηση δια της υποχρεωτικότητας και των ποινών να ανοίξει άλλα μονοπάτια παραβίασης εργατικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, που σε αυτή την κατεύθυνση το Σωματείο Εργαζομένων και όλο το υγειονομικό κίνημα βρίσκει και θα βρει αντίθετους. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στη χθεσινή ενημέρωση ανακοίνωσε ότι εφαρμόζεται το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους εργαζομένους σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, αλλά και έκτακτες ρυθμίσεις, ώστε οι δημόσιοι φορείς να μπορούν να προσλάβουν επικουρικό προσωπικό για να καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν. Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί ή δεν ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο, απέχει από την εργασία του άνευ αποδοχών. Είναι τουλάχιστον τραγικό για μας που έχουμε περάσει μέσα όλο αυτόν τον κυκαιώνα των δυσκολιών να έρχεται η κυβέρνηση είτε και οι διοικήσεις και να μας λένε ότι εσείς που δεν έχετε εμβολιαστεί όσοι και αν είστε, είναι ατομική σας ευθύνη και φταίτε και βγαίνετε εκτός δουλειάς. Σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο εμβολιασμός του προσωπικού αγγίζει το 90%. Γι' αυτό και οι συνδικαλιστές υγειονομικοί χαρακτηρίζουν αχρίαστο αλλά και προκλητικό το μέτρο. Εμείς σαν σωματείο έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες και γι' αυτό το ποσοστό εμβολιασμού στο δικό μας νοσοκομείο είναι πάνω από 90%, ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Είμαστε εννοείται υπέρ του εμβολιασμού. Είναι ένα όπλο στα χέρια της επιστήμης και των ανθρώπων για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλο το διάστημα εδώ και 1,5 χρόνο που ισχύει το κομμάτι της πανδημίας, κανένα άλλο μέτρο πέρα από τον εμβολιασμό δεν έχει πάρθει για τα νοσοκομεία. Ούτε έχουν θωρακιστεί με προσωπικό, ούτε με μέτρα προστασίας. Και όλα αυτά τη στιγμή που, όπως λένε, η πολιτεία είχε αφήσει για μήνες αβοήθητους τους εργαζομένους χωρίς στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης όπως οι μάσκες, αλλά και χωρίς τεστ, τα οποία εξακολουθούν να μην γίνονται σε τακτική βάση. Εμείς λέμε ναι στον εμβολιασμό, όχι στον εκφοβισμό, ναι στην επιστήμη, όχι στην εργαλειοποίησή της με σκοπιμότητες. Έρχονται και κουνάει το δάχτυλο στους υγειονομικούς που όλο αυτό το διάστημα μας χειροκροτούσε δήθεν και τώρα βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει αυτούς που σήμερα υποστηρίζουν με επιστημονικό τρόπο και τον εμβολιασμό και βεβαίως απαιτούν και όλα τα μέτρα προστασίας, όταν η κυβέρνηση ίδια από την αρχή της πανδημίας μας είχε αφήσει ανοχήρωτους. Αλλού να ψάξει να βρει τους εχθρούς και τους κινδύνους στην πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης.